Bun. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τοποθετηθώ για την ουσία των λεγόμενων και του κυρίου Τάσου Γαζή, γιατί είναι βρύθι πολλών λαθών και ανακριβιών και θα μπορούσαμε να το κουβεντιάζαμε. Όμως η συγκεκριμένη στάση του Προέδρου να αποβάλει από τη συνεδρίαση επειδή δεν του άρεσαν αυτά που έλεγε ο Αλέξανδρος ο Βεργιώτης είναι απαράδεκτη, την καταγγέλουμε και έχουμε να δηλώσουμε το εξής προς κάθε κατεύθυνση και με όλη τη σαφήνεια που ξέρετε ότι μας διακρίνει, ότι τα ανταβατζηλίκια σας δεν θα περάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, και με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Αποχωρούμε από το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Αποχωρούμε. Τις προσέχουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε αποδείξει. Και θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Τα ανταβατζηλίκια του Πρόεδρου δεν θα περάσουν. Αποχωρούμε από τη συνεδρίαση. Το κανονισμό ψηφίσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποχωρούμε από τη συνεδρίαση. Η ανακάρτη εφαρμογή του κανονισμού σε αυτά που δεν σας αρέσουν δεν θα περάσει. Αυτό εννοώ, Νταβατζηλίκη. Λοιπόν, αποχωρούμε από το υπόλοιπο της συνεδρίασης και θα τα πούμε δημοσίως. Χαιρετώ. Κανένα πρόβλημα, κύριε Βεριώτη. Εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ, ούτε κρύφτηκα ποτέ. Εδώ είμαι. Ή εδώ είναι στο νοσοκομείο. Ποτέ δεν κρύφτηκα. Κύριε Πρόεδρε, στη διαδικασία να ρωτήσω κάτι. Στη διαδικασία, αυστηρά. Πέστε μου, ναι. Αν άκουσα καλά, είπε ο κύριος Βεριώτης ότι αποβάλατε. Τι αποβάλατε. Εγώ κατάλαβα ότι. Και αυτό λέει και ο κανονισμός. Για τη διαδικασία πάντα μιλάω, έτσι. Ότι όταν κάποιος θεωρεί ο πρόεδρος, με το δικό του πιστεύω, ότι εκτρέπεται, εκτραχύνεται, κλείνει το μικρόφωνο. Δεν τον αποβάλλει. Τον αποβάλλει σημαίνει να γίνει κριτική. Τίποτα άλλο δεν έκανα. Μα ο κύριος Βεργιώτης μίλησε γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Βεργιώτης. Κύριε Δραγκονταϊδη, αυτή τη στιγμή θα σας τραβήξω μια φωτογραφία με το κινητό να δείτε ότι έχει αποκλειστεί ο κύριος Βεργιώτης από το διάλογο. Όχι έχει αποκλειστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο λεπτά. Από το διάλογο συνολικά όλου του θέματος εννοείται. Αυτό θέλω να καταλάβω. Διέκοψα τον κύριο Βεριώτη για να μην συνεχίσει αυτό που έκανε. Όχι ότι έφυγε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που λέει ο κύριος Βεριώτης, ο Ευάγγελος, είναι άλλον. Απλώς τον διέκοψα. Κύριε Πρόεδρε, δεν τον διακόψατε, αλλά στη συνέχεια όταν προσπάθησε να ξανασυνδεθεί, δεν του δώσατε το δικαίωμα να γίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι αυταρχική συμπεριφορά και την έχετε επιδείξει και κατά το παρελθόν. Και εγώ προσωπικά λοιπόν διαμαρτύρομαι, γιατί αυτή είναι αυταρχική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει σε ένα δημοκρατικό συμβούλιο. Είναι δημοκρατική συμπεριφορά, κυρία Σεβαστή, ρε Κατσίνα, να διακόπτει τον ομιλητή. Είναι σεβαστή αυτή η συμπεριφορά. Δεν νομίζω ότι ήταν ο μόνος, κύριε Πρόεδρε, που το έχει πράξει. Αυτό το κάνετε επιλεκτικά. Ξέρουμε ότι είναι από τα νεότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Έναν μεγαλύτερο αυθορμητισμό και θα έπρεπε αυτό να το έτσι συνεκτιμήσετε. Εγώ προσωπικά και εγώ αποχωρώ αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, γιατί το έχετε κάνει και σε μένα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι αυταρχικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές με τα κλεισίματα και με τα φημώματα, ας πούμε, των συμβούλων, κάποια στιγμή πρέπει να πάψει. Καλείτε τους συναδέλφους να είστε καλά.